Αστεράκι μου, καλώς ήρθες για ένα ακόμα παραμυθάκι με τη Θεία Ειρήνη. Αυτή την εβδομάδα θα διαβάσουμε τον παπουτσωμένο γάτο. Ζούσε κάποτε ένας μιλωνάς τόσο φτωχός που όταν πέθανε το μόνο που άφησε στους 3 γιους του ήταν ένα παλιό μήλο στο μεγαλύτερο, ένα γέρικο γάιδαρο στο μεσαίο και έναν συνηθισμένο γάτο στο μικρότερο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο γάτος δεν ήταν και τόσο συνηθισμένος. Καταρχήν, ήξερε να μιλάει. Και το πρώτο πράγμα που είπε στο νεαρό αφεντικό του ήταν: «Αν μου δανείσεις αυτές τις μπότες και το μανδύα και αυτό το καπέλο, θα σε κάνω πλούσιο». «Α, μα και βέβαια», είπε ο νεαρός, δίχως να συνέλθει από την έκπληξή του. Ο γάτος είχε ένα σχέδιο. Το πρώτο μέρος του σχεδίου ήταν να πιάσει 2 κουνέλια, όπως και το έκανε. Ύστερα, χάρισε τα κουνέλια στο βασιλιά, λέγοντάς του: «Δεχτείτε, μεγαλειότατε, αυτά τα κουνέλια ως δώρο εκ μέρους του αφεντικού μου, του Μαρκίσιο του Καραμπά». Το δεύτερο μέρος του σχεδίου ήταν να οδηγήσει το αφεντικό του σε μία λίμνη που βρισκόταν κοντά στο παλάτι. Ο νεαρός αναγκάστηκε να μείνει στη λίμνη μέχρι ότου περάσουν από εκεί ο βασιλιάς και η κόρη του για τη βόλτα τους. Οπότε ο γάτος άρχισε να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια! Κλέφτες πήραν τα ρούχα του αφεντικού μου, του Μαρκίσιο του Καραμπά!» Στο άκουσμα αυτού του ονόματος, ο βασιλιάς θυμήθηκε τα κουνέλια. Και όπως ήταν πολύ ευγνώμων, διέταξε να του φέρουν από το παλάτι ένα όμορφο κουστούμι να ντυθεί ο Μαρκίσιος. Με εκείνα τα ρούχα, ο νεαρός παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλικό ζεύγος και στην κυπρικύπισσα, η οποία τον κοίταξε με κάτι μάτια που... «Για δες, λες αυτός ο νεαρός να είναι κατάλληλος για την κόρη μας?» αναρωτήθηκε το βασιλικό ζεύγος. «Μα βέβαια και θα είναι έτσι», είπε ο γάτος. «Ελάτε ωστόσο στον πύργο μας για να μιλήσουμε εκεί για αυτό το ζήτημα». «Πύργο?» Ο νεαρός δεν είχε ούτε μία καλύβα. Όμως ο γάτος είχε σκεφτεί και γι' αυτό. Δίχως να χάσει χρόνο, έτρεξε μέχρι τον πύργο ενός δράκου που ζούσε σε άλλη επαρχία και είπε στον ιδιοκτήτη: «Μου έχουν πει ότι είσαι μάγος, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι μπορείς να μεταμορφωθείς σε ζώο. Κάπως θύχτηκε η περηφάνεια του. Ο δράκος αμέσως τότε μεταμορφώθηκε σε μια αρκούδα. Σου φαίνεται καλό αυτό ή μήπως προτιμάς ένα ζώο ακόμα πιο μεγάλο?» βρυχήθηκε ο δράκος, καθώς μεταμορφωνόταν σε ένα φοβερό δεινόσαυρο. «Καταπληκτικό!» φώναξε για να τον κολακέψει ο γάτος. «Όμως, είσαι εξίσου καλός στο να μεταμορφώνεσαι και σε μικρά ζώα?» «Ασφαλώς ναι!» τσίριξε ο δράκος. Και χωρίς να του πει λέξη ο γάτος, μεταμορφώθηκε σε ένα μικρό ποντικάκι. «Έτσι ακριβώς σε ήθελα!» φώναξε ο γάτος και τον έκανε μια χαψιά. Όταν έφτασαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα, ο γάτος τα είχε όλα έτοιμα. «Καλωσορίσατε στον πύργο του Μαρκίσιο του Καραμπά», είπε καθώς τους υποδεχόταν.
Ο βασιλιάς δεν είχε καμία αμφιβολία ότι εκείνος ο νεαρός ήταν ό,τι καλύτερο για την κόρη τους. Η αναγγελία του γάμου δεν άργησε να γίνει. Κι έτσι, χάρη στον παπουτσωμένο γάτο, ο γιος ενός φτωχού μιλωνά έγινε ένας πρίγκιπας με τα όλα του. Επειδή βλέπετε, και η πιο ταπεινή μπορεί να είναι και η πιο έξυπνη. Αυτό ήταν λοιπόν το παραμυθάκι για αυτή την εβδομάδα. Σου στέλνω την αγάπη μου και θα τα πω την επόμενη Κυριακή.